Παρακαλούμε τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, Υπουργό Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, να έρθει κοντά μας. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους. Χαίρομαι που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας, γιατί τέτοιου είδους γιορτές αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα, όταν συνδυάζει τον πρωτογενή τομέα, την αγροτική παραγωγή, με τον τουρισμό, τότε μπορεί να κάνει θαύματα. Ξέρετε, όλοι εμείς που ερχόμαστε σε επαφή με τον ξένο κόσμο έχουμε πλήρη συνείδηση ότι για να έχουμε ελπίδα και μέλλον πρέπει να στηριχτούμε στην παραγωγικότητα, την εξωστρέφεια και την καινοτομία. Και αυτό που γίνεται σήμερα εδώ, δηλαδή η ανάδειξη του ροδιού ως ενός προϊόντος που σηματοδοτεί την Ερμιόνη, την Ερμιονίδα, είναι καινοτομία, είναι πρωτοπορία και η δημιουργία φακέλου για προϊόν ονομασίας προέλευσης που περίπου παίρνει γύρω στον 1,5 χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί, θεωρώ ότι είναι από αυτές τις προσπάθειες που σηματοδοτούν το θέλω, το μπορώ, το καταφέρνω. Ο Δήμαρχος μίλησε για το νερό άρδευσης. Δήμαρχε, όπως ξέρεις πολύ καλά, σε όλα αυτά τα μεγάλα έργα, το έργο του αναβάλλου, οι βαριές υπογραφές είναι πώς θα δώσεις την περιβαλλοντική αδειοδότηση σε όλα τα μεγάλα έργα. Όταν ξεπερνάς τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές, τότε όλα βαίνουν καλά. Ξεπεράσαμε και μπήκαν οι υπογραφές για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Το έργο μέχρι το τέλος της χρονιάς γνωρίζετε πολύ καλά ότι θα έχει πια δρομολογηθεί. Σε αυτή την κατεύθυνση η ενότητα των δυνάμεων όλων μας, ενώ και των βουλευτών και της περιφέρειας και του Δήμου, είναι εξαιρετικά σημαντική. Ξεχάσαμε και κάτι όμως που το θεωρώ εξίσου σημαντικό. Το νερό ίδρευσης. Και εδώ θέλω να υπενθυμίσω τη μεγάλη προσπάθεια που κάναμε και διασφαλίσαμε περίπου 12 εκατομμύρια για νερό, καθαρό, πεντακάθαρο νερό ίδρευσης για ολόκληρη την Αργολίδα. Και αυτό μαζί με το νερό του αναβάλλου μπορούν να φέρουν νέα ελπίδα, προσμονή ότι η Ερμιονίδα, εκτός από ένας τόπος, ένας παράδεισος τουρισμού, μπορεί να γίνει και ένας παράδεισος ευζωίας, καλής ποιότητας ζωής και ένας παράδεισος αγροτικής παραγωγής. Καλή δύναμη, κουράγιο, όλοι μαζί μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.